η συζήτηση, μάλλον η ίδια η σύσκεψη, αλλά και η συζήτηση που κάνουμε εδώ, είναι ένα σημαντικό βήμα και είναι σημαντικό γιατί βρισκόμαστε στις παραμονές τριών σημαντικών και αυτών, αλλά επικίνδυνων εξελίξεων για την εργατική τάξη και για όλο το λαό. Η πρώτη εξέλιξη είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά στο δεύτερο γύρο της πανδημίας και λέμε ότι είναι επικίνδυνη αυτή η εξέλιξη γιατί αφορά ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της εργατικής τάξης και αυτό είναι η υγεία του λαού, η ζωή του η ίδια. Και νομίζουμε ότι κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να διαφορήσει για αυτό το θέμα. Ακούμε διάφορα. Αν κανείς παρακολουθήσει τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, αν κανείς παρακολουθήσει τον έντυπο τύπο, θα αναρωτηθεί ποιον τελικά να εμπιστευτούμε. Κάπου υπάρχει γραμμένο, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ότι ο λαός σώζει το λαό. Χωρίς λοιπόν την οργανωμένη παρέμβασή μας, χωρίς τις πρωτοβουλίες μας, δεν μπορούμε να πάμε με βήματα παρακάτω. Οι διεκδικήσεις που ανακοινώνονται από τα συνδικάτα είναι σημαντικής σημασίας και ζωτικής σημασίας ζήτημα. Η συναδέλφισσα προηγουμένως εδώ από το ΑΧΕΠΑ είπε πολλά ζητήματα τα οποία είναι σοβαρά. Και λέω πολλά που είναι σοβαρά γιατί οι υγειονομικοί μας, γιατροί και νοσηλευτές, επί της ουσίας είναι απροστάτευτοι. Δέστε λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτά που ανέφερε στο ΑΧΕΠΑ, στα γεροκομεία και αλλού. Στα σχολιά όπως υπόθηκε, κανένα μέτρο ουσιαστικό. Συνάδελφοι, τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν περνάνε τις πύλες των εργοστασίων, δεν περνάνε τις πόρτες των σούπερ μάρκετ, των ξενοδοχείων, των καραβιών, των αεροπορικών εταιριών. Τι αποδείχθηκε ξεκάθαρα? Ότι η έναρξη της πανδημίας οφείλεται στην εκτέλεση πλήρως, το εννοούμε πλήρως, των παραγγελιών των μεγαλοξενοδόχων, των εφοπλιστών, συνολικά των επιχειρηματικών συμφερόντων. Απέτησαν να μην εφαρμόζεται κανένα μέτρο. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα, συνάδελφοι. Απέναντι σε όλα αυτά, εμείς θα μείνουμε απαθείς? Νομίζουμε ότι είναι ανάγκη τώρα να συνεχίσουμε να οργανώνουμε ξανά την πάλη μας, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Να προβάλλουμε με όλους τους τρόπους τις διεκδικήσεις που έχουμε. Μαχητικά πρέπει να δώσουμε αυτή την απάντηση και καμιά εμπιστοσύνη, καμιά μα καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και σε όλα εκείνα τα αστικά κόμματα τα οποία είναι στην ίδια ακριβώς γραμμή που έχει σήμερα η κυβέρνηση και η επιχειρηματική όμιλη. Θυμόμαστε ότι η κυβέρνηση λίγο πριν έλεγε για το δημόσιο σύστημα υγείας. Θυμάστε τι έλεγε τα μπράβο στους υγειονομικούς, όλα αυτά που πήγαν περίπατο. Παραμύθιαζαν επί της ουσίας τον εργατό κόσμο. Πού είναι οι υποδομές, πού είναι τα μέτρα προστασίας, οι ελλείψεις που υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία? Όλα αυτά, για ένα πράγμα να είμαστε σίγουροι, θα τα βρούμε πάλι μπροστά μας. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε και το λέμε καθαρά. Πρέπει να χτυπήσουμε καμπανάκι. Πρέπει να αφυπνιστούμε ξανά όλοι. Πρέπει να σπάσουμε το φόβο, την τρομοκρατία, την προσπάθεια να εμποδιστεί η δράση μας και οι πρωτοβουλίες που λέμε να πάρουμε. Αυτή είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη.
Υπάρχει όμως και δεύτερη επικίνδυνη εξέλιξη και είναι η καπιταλιστική κρίση. Ο Μητσοτάκης ανεβαίνει εδώ στην Θεσσαλονίκη όχι για να εξαγγείλει, υπόθηκε αρκετές φορές, μέτρα υπέρ των εργαζομένων, αλλά ανεβαίνει να εξαγγείλει και να δώσει νέα πακέτα, το Ταμείο Ανάκαμψης, που όλα αυτά τα δεις πίσω, από πίσω οι επιχειρηματικοί όμιλοι τα περιμένουν πώς και πώς. Εκείνοι που δεν πρέπει να περιμένουν είναι βεβαίως οι εργαζόμενοι. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα, επειδή δισεκατομμύρια από εδώ, δισεκατομμύρια από εκεί, δισεκατομμύρια παραπέρα. Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει εμείς να θέσουμε στους εργαζόμενους είναι ένα. Ποιος θα πληρώσει το βαρκάρι, ποιος θα πληρώσει όλα αυτά που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Πλέον έχουμε πείρα. Θα θελήσουν να τα εφαρμόσουν στην καμπούρα μας. Με τη φορολογία, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη μείωση των συντάξεων ξανά και των κοινωνικών παροχών και βεβαίως με το νέο ασφαλιστικό σύστημα, θυμάστε που το λέγαμε, το Πινοσέτ. Και μάλιστα ετοιμάζονται να απαλλάξουν κι άλλο την εργοδοσία από τις ασφαλιστικές φορές, δυναμώνοντας τι άλλο, τον ιδιωτικό τομέα της ασφάλισης. Μάλιστα, συνάδελφοι, ένας στέλεχος της κυβέρνησης έγραφε πριν λίγες μέρες σε μια αστική φυλάδα το εξής. Τραγικό, που πρέπει να το πάρουμε και υπόψη μας εμείς για τη δράση μας. Έλεγε λοιπόν το στέλεχος, δεν μπορούμε να δίνουμε 10 δισεκατομμύρια για συντάξεις. Ακούστε, το επαναλαμβάνω. Δεν μπορούμε να δίνουμε 10 δισεκατομμύρια για τις συντάξεις. Όλα λοιπόν αυτά είναι επικίνδυνα για τη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων και νομίζουμε ότι πρέπει να πούμε φτάνει, πρέπει να βάλουμε, να κάνουμε προσπάθεια, να βάλουμε εμπόδια, να πούμε φτάνει πια να δώσουμε ένα τέλος. Και βεβαίως, συνάδελφοι, δεν μπορούμε να οργανώνουμε αγώνες μόνο ή μάλλον για να μην χάνουμε. Οι απολύσεις είναι χιλιάδες. Οι άνεργοι τον Ιούλιο ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο. Τι είναι η υποχρέωσή μας? Να οργανώσουμε τον αγώνα μας με το σημαντικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας, την αλληλεγγύη. Γιατί είναι σε αναστολή βεβαίως οι εργαζόμενοι, αλλά σε αναστολή τα χρέη, σε αναστολή η φορολογία, σε αναστολή η ΔΕΗ κλπ. Δεν είναι. Όλα αυτά τρέχουν κανονικά. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να οργανώσουμε την αλληλεγγύη. Δεν πρέπει να δεχτούμε να υπάρχει έστω και ένα παιδί χωρίς φαΐ στο σχολείο. Και αυτό νομίζουμε ότι πρέπει να το κάνουμε σημαία μας. Ούτε βεβαίως οι εργαζόμενοι να είναι έρμεο της εκμετάλλευσης που κάθε μέρα αυτό δυναμώνει. Έχουμε πλαίσιο ετοιμάτων. Πρέπει να μην ανεχτούμε να δουλεύουμε χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς ωράρια, χωρίς ανάσα από το πρωί ως το βράδυ. Και μάλιστα κάτω από τη συνεχή τρομοκρατία των αφεντικών. Και επίσης, επειδή σήμερα ειδικά αλλά και τις προηγούμενες μέρες η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, τέλος πάντων πώς τη λένε, ετοιμάζουν σχέδιο, λέει, πώς θα αντιμετωπίσουν τις διαδηλώσεις. Πώς θα χτυπήσουν τις διαδηλώσεις. Εδώ υπάρχει θέμα μεγάλο, συνάδελφοι. Και εδώ πρέπει τα συνδικάτα μας να περιφορήσουμε τις διαδηλώσεις μας. Πρέπει να έχουμε σχέδιο, πρέπει να γνωρίζουμε, αλλά ένα πράγμα πρέπει να δώσουμε το σήμα και το δίνουμε και από εδώ. Να ξεχάσει η κυβέρνηση, να ξεχάσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, να ξεχάσουν οι δυνάμεις καταστολής ότι θα χτυπήσουν διαδήλωση, ότι διαδήλωση δεν θα γίνει. Μωρέ, θα γίνονται και θα έρθει και μέρα μεσημέρι και θα είναι σίγουροι γι' αυτό. Τι επιδιώκουν, συνάδελφοι? Επιδιώκουν να χτυπήσουν την καρδιά μας. Δηλαδή ποια είναι η καρδιά μας? Είναι το συνδικάτο, είναι η συλλογική δράση, είναι η συλλογική απόφαση, είναι η απεργία, είναι, όπως είπαμε, η διαδήλωση. Δεν νομίζουμε ότι πρέπει να το επιτρέψουμε και με όλους τους τρόπους πρέπει να δώσουμε τη μάχη αυτή
το επόμενο διάστημα. Τρίτον, συνάδελφοι, υπάρχει άλλη μια επικίνδυνη εξέλιξη που νομίζουμε ότι πρέπει να την κουβεντιάσουμε με τους εργαζόμενους, γιατί μας αφορά όλους και δεν είναι καθόλου απλή. Αυτή η επικίνδυνη εξέλιξη είναι αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, είναι οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι υπεριαλιστές συμπεριφέρονται σαν λύκος που βρήκε λία και έπεσε πάνω για να φάει. Όπως βλέπετε, οι ανταγωνισμοί οξύνονται. Τα μεγάλα μονοπόλια τόνα θέλει να κοπανίσει, να το πω έτσι λαϊκά, το άλλο. Έχουν όμως κοινό στόχο. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη. Γιατί? Γιατί παίρνει μέρος στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς για να μοιράσουν το Αιγαίο, υποθάλπτει την τουρκική επιθετικότητα και βεβαίως ξέρουμε όλοι μας ότι έχουν γεννήσει όλη τη χώρα με βάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν μνήμες από το πώς χαράχτηκαν σύνορα. Ο δρόμος λοιπόν είναι ένας και είναι ο δρόμος στην πάλη για καμιά αλλαγή συνόρων. Να κλείσουν όλες οι βάσεις, να ξεκουμπιστούν από εδώ το ΝΑΤΟ και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλεγε προηγουμένως εδώ η συναδέλφισσα από το ΑΧΕΠΑ ότι εδώ υπάρχει, λέει, ένας μοριακός αναλυτής και πάει, κάνει τη βόλτα από το νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Προχθές έφυγε από τη Σύρο ένας αναλυτής για να πάει να έρθει στην Αθήνα. Μοριακό αναλυτή δεν έχουμε, αλλά 4 δις στο ΝΑΤΟ δίνουμε. Να τι πρέπει να κουβεντιάσουμε με τους εργαζόμενους και είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Κάθε φορά λοιπόν, συνάδελφοι, όλοι αυτοί μαστάζουν τις μεγάλες εποχές που έρχονται. Την ίδια στιγμή που θέλουν εμάς, τους εργαζόμενους, τον απλό εργάτη, ευέλικτο, φτηνό, υποταγμένο, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να μάθει να ζει με αυτά που του πετάνε από το τραπέζι όλοι αυτοί οι χορτασμένοι. Συντροφοί, έχουμε μεγάλη ευθύνη. Και πρέπει να ανοίξει η συζήτηση παντού σε κάθε χώρο δουλειάς. Υπάρχει δυσαρέσκεια, υπάρχει αγανάκτηση. Και αυτή η αγανάκτηση και δυσαρέσκεια πρέπει να την κάνουμε να εκφραστεί με μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 12 του μήνα. Και εδώ πρέπει να απευθυνθούμε σε όλους, μα σε όλους, που πιστεύουν ότι η καρδιά και η ανάσα του εργατικού κινήματος είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι. Σε όλους εκείνους που πιστεύουν και βεβαίως όχι που πιστεύουν, που δεν βολεύονται με τη λογική δεν αλλάζει τίποτα. Σε όλους εκείνους που δεν βολεύονται με τα ψίχουλα που τους πετούν οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές. Σε όλους εκείνους που δεν ανέχονται στις τεράστιες ελλείψεις στο σύστημα υγείας. Σε όλους εκείνους που δεν ανέχονται να μας κουνάει κάθε μέρα η κυβέρνηση το δάχτυλο της ατομικής ευθύνης, την ίδια στιγμή που στο θέμα της υγείας την έχει παραδώσει επί της ουσίας στον ιδιωτικό τομέα. Την ίδια στιγμή που εκτελεί, όπως είπαμε, τις παραγγελίες του μεγάλου κεφαλαίου. Πρέπει να απευθυνθούμε σε όλους εκείνους που δεν αδιαφορούν, ούτε θέλουν να συνηθίσουν τις εικόνες που βλέπουμε όλοι, από τους ομαδικούς τάφους στη Βραζιλία, τους ατελείωτους θανάτους στη ΣΥΠΑ και στις μεγάλες καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης και αλλού. Αγανακτούν και θέλουν να παλέψουν ενάντια στην πολιτική που θυσιάζει την υγεία και τη ζωή μας. Τα κέρδη τους, το έχουμε ξαναπεί, να το ξαναπούμε πάλι, τα κέρδη τους είναι οι δικοί μας νεκροί. Όλους εκείνους λοιπόν που νιώθουν οργή για τον ρατσισμό και τον φασισμό, όλους όσους δεν μπορούν και οι ίδιοι να πάρουν ανάσα βλέποντας τις δολοφονίες Αφροαμερικανών στη ΣΥΠΑ, τον πνιγμό παιδιών στις βάρκες του Αιγαίου, την καταπίεση και την αδικία. Όλους εκείνους που ενώ βλέπουν τον τεράστιο πλούτο δεν μπορούν να τον απολαύσουν και ζούμε μέσα στα χρέη με τη διαρκή απειλή πληστηριασμών, κατασχέσεων κλπ. Και όλους εκείνους που μπορεί, κοιτάξτε συνάδελφοι, πρέπει να απευθυνθούμε θαρετά. Και σε όλους εκείνους που μπορεί να μην έχουμε την ίδια γνώμη για το μέλλον και την προοπτική της τάξης μας, αλλά βρεθήκαμε μαζί στους δρόμους του αγώνα. Συνεχίζουμε λοιπόν μαχητικά με το σύνθημα
να μην πληρώσει ξανά ο λαός. Εδώ υπάρχει, βάζω μια άνω τελεία. Είναι ανάγκη να δώσουμε οργανωμένα τη μάχη, να πιστεί η εργατική τάξη ότι η αιτία της κρίσης είναι ο καπιταλισμός. Απλώς η πανδημία έφερε πιο γρήγορα, πιο κοντά την κρίση. Είναι κρίσιμο ζήτημα αυτό και είναι μια μάχη δύσκολη. Και νομίζουμε ότι θα τη φέρουμε σε πέρας, όπως φέραμε και σε πέρας, θυμάστε, τότε που μας έλεγαν ότι η κρίση, η καπιταλιστική, έχει να κάνει με τον καζίνο καπιταλισμό, τα Golden Boys και άλλες θεωρίες που μας έλεγαν τότε διάφοροι ένθεν και ένθεν. Άρα λοιπόν, μαζική δουλειά, αποφασιστική δουλειά για το συλλαλητήριο στις 12 του Σεπτέμβρη. Εμείς θέλουμε επίσης να πούμε ότι θα στηρίξουμε αυτό το συλλαλητήριο και με ορισμένες πρωτοβουλίες. Μία πρωτοβουλία είναι αυτή που παίρνουν οι εργαζόμενοι της υγείας. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, θα στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες των υγειονομικών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη πρωτοβουλία που λέμε να πάρουμε είναι να πραγματοποιήσουμε ανοιχτή εκδήλωση, μάλλον στις 11 του Σεπτέμβρη, για το νερό. Έχει σημασία μεγάλη γιατί έχει ανοίξει κουβέντα να πούμε το νερό νεράκι και να πέσει στα χέρια των μεγάλων κορακιών και εταιριών και νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε και εδώ πρωτοβουλίες και θέλουμε να κάνουμε ένα κάλεσμα και από αυτό το βήμα των εργαζομένων και των συνδικάτων, των σωματείων και εδώ της ΕΙΑΘ, θα έχουμε κάνει αντίστοιχα και στην ΕΙΔΑ στην Αττική, να πάρουν μέρος, να πούν τη γνώμη τους, να προτείνουν πρωτοβουλίες. Συνάδελφοι, έτσι λοιπόν νομίζουμε ότι μαχητικά, αποφασιστικά, μαζικά πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα. Να μην μας κάμψει. Βεβαίως θα παίρνουμε τα μέτρα μας για όλες μας κινητοποιήσεις, είναι σοβαρό αυτό, όμως αυτό δεν πρέπει και δεν μπορεί να μας εμποδίσει να βγούμε στον κόσμο, να μιλήσουμε στον κόσμο, να παίρνουμε πρωτοβουλίες, να παρεμβαίνουμε παντού όπου υπάρχει μικρό ή μεγάλο πρόβλημα. Να μην αφήνουμε να πέσει τίποτα κάτω. Πρέπει να βάλουμε και στη συνέχεια τη σφραγίδα της τάξης μας, τη σφραγίδα του ταξικού κινήματος. Καλή δύναμη, υγεία και συνεχίζουμε.